Τον καιρό εκείνο ήλθε ο Ιησούς από Ναζαρέ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου στον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν και φωνή εγένετο εκ των ουρανών. Και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Γοργοπόταμο. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος επανερώτη προσκύνησης του γαγεννήτωρος η φωνή προς εμάς. Αριστεράς ευεβαίου το λόγο ασφαλές ο επιφανής Χριστέ. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Βέβαια είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι μια εορτή χριστιανική την οποία πρέπει να τιμούμε όλοι οι νέοι, να τολμούν αυτή την κίνηση, να είναι όλο και πιο πολύ κάθε νέο έτος. Βέβαια, πρώτη φορά είναι. Χάρηκα πολύ, εννοείται. Σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Χαίρομαι ειλικρινά που πήγαν όλα καλά και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτή την τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στη Στυλίδα. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια ευχή για τη σημερινή μέρα, να μας δώσει μια πνευματική φώτιση, να μας δώσει αγάπη, να μας δώσει αλληλεγγύη για να καταφέρουμε να περάσουμε όλα τα προβλήματα και να πάμε ένα βήμα μπροστά. Χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ και 2 χρόνια πορευόμαστε η χώρα μας και όλοι οι πολίτες εν μέσω δυσκολιών, απολιών, ματαιώσεων των ονείρων και των ελπίδων μας. Δυσκολίες σε υγειονομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο έχουν πλήξει τόσο την ψυχολογία μας, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Η έλευση της νέας χρονιάς, αλλά και η σημερινή εορτή των φώτων, μας καλεί να εμπνευστούμε, να πάρουμε δύναμη, προκειμένου να κάνουμε μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή προκειμένου να πάρουμε όσα μας στέρισαν τα τελευταία 2 χρόνια πίσω. Χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ πάλι φέτος, στη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, στην αρχή του χρόνου. Δεν είμαστε από συνήθεια, είμαστε για λόγους συμβολισμού και πίστης. Εύχομαι η φώτιση του Αγίου Πνεύματος να μας δώσει μια καλή χρονιά σε όλους και κυρίως με υγεία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω χρόνια πολλά για τη μέρα και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους αλλά και το πλήθος που ήταν σήμερα στην τελετή, οι οποίοι άκουσαν και διάβασαν από τα δελτία τύπου τα μέτρα τα οποία εξαγγείλαμε τόσο ώστε να μην υπάρχει διάδοση του κορονοϊού και να είμαστε λίγο ασφαλέστεροι όσο αφορά αυτό το θέμα, με τήρηση αποστάσεων και μασκών αποστάσεων όσο μπορούσαμε.